Αγιασμός στα γραφεία του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Θειότιδας θέλησε το απόγευμα του Σαββάτου 3 Δεκεμβρίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θειότιδας κύριος Σιμεών. Η 3η του Δεκέμβρη έχει οριστεί ως η Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία και δίνει την ευκαιρία στην πολιτεία, στους οργανισμούς και στους πολίτες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που δίνεται τη δυνατότητα να είμαι στο σπίτι σας σήμερα, σε έναν χώρο που διέρχομαι σημερινά και σας ευλογώ με πολύ αγάπη, αλλά και πάντοτε η καρδιά μου, η ψυχή μου και το μυαλό μου είναι κοντά σας. Σήμερα μια μέρα που είναι αφιερωμένη στους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα και με άλλες αναπηρίες, με άλλες δυσκολίες, παγκόσμια ημέρα τέτοια, και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η επιλογή να τελέσουμε τον αγιασμό απόψε εδώ και θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που μπορούμε και συνοδοιπορούμε, έστω με τις μικρές δυνάμεις. Ξέρετε, όταν κανείς μπαίνει σε έναν στίβο, καταλαβαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τρέχει, και δεύτερον, ότι έχει να τρέξει πολύ ακόμα. Και ότι είναι ακόμα ίσως στην αρχή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι έχουμε επίγνωση ότι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα. Αλλά το ότι έχουμε φτάσει σε αυτή την επίγνωση είναι ήδη μια κατάκτηση. Γι' αυτό δεν θα διεκδικούμε με ψημιρώντας, αλλά θα διεκδικούμε αγωνιζόμενοι και νομίζω ότι έχετε δει και έχουμε δει όλοι ότι υπάρχει αυτή η διάθεση από όλες τις πλευρές. Θέλω να την ενεργοποιήσουμε και οι σύλλογοί σας αποτελούν μια ασφαλιστική δικλίδα προκειμένου να αναδεικνύονται τα ζητήματα και να μην τίθεται μεμονωμένα. Το παρόν στον αγιασμό έδωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λαμιαίων Θύμιος Καραΐσκος, ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής να κάνει τη Λαμία πιο προσβάσιμη στους ανθρώπους με αναπηρία. Έναν αγώνα για την ευαισθητοποίηση όλων μας, για να δείξουν όλη την βούληση και την υπευθυνότητα που πρέπει να έχουμε, γιατί το γεγονός ότι πρέπει να συμμετέχουν όλοι ισότιμα στην κοινωνική, πολιτιστική, πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου μας είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα πολιτισμού και ανθρωπιάς. Και αυτόν τον πολιτισμό και την ανθρωπιά θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε, να την έχουν όλοι οι δημότες, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς περιορισμούς και με τη θέληση αυτή για να είμαστε όλοι μια πολιτισμένη κοινωνία. Μια κοινωνία την οποία όλοι ευαγγελιζόμεθα. Σαν Δήμος Λαμιαίων είμαστε πάντα δίπλα σας και θα είμαστε πάντα δίπλα σας, κυρία Πρόεδρε. Σας συγχαίρω και εγώ, όπως πολύ εύστοχα είπε ο Σεβασμιότατος, που επιλέξατε αυτή τη συγκεκριμένη μέρα να αγιαστεί η στέγη σας, μια στέγη η οποία είναι στέγη αγάπης. Και είμαστε εδώ για να πάρουμε και να δώσουμε αγάπη. Σήμερα είναι η μέρα, η γιορτινή για μας, γιατί χωρίς εμάς δεν γίνεται τίποτα και θέλουμε και τη βοήθεια όλου του κόσμου. Επίσης ευχαριστώ το κανάλι, το Star, που πάντα ό,τι ζητάμε είναι μαζί και όλους όσους μας βοηθάνε. Η 3η Δεκέμβρη έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και από την εθνική μας νομοθεσία ως Εθνική και Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Μια ημέρα που όλοι εμείς, τα άτομα με αναπηρία, με χρόνια σπαθήσεις και οι οικογένειές μας, αναδεικνύουμε τα ζητήματα που αφορούν το αναπηρικό κίνημα, παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην αυτόνομη και αξιοπρεπής κοινωνική διαβίωση. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί για το δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια. Τα μέλη του Σωματείου παράλληλα δώρισαν στο Θανάση Βάλαρη ένα ηλεκτρονικό αμαξίδιο. Ένας άνθρωπος που, όπως λέει στο Σταρ, ο ίδιος και η σύζυγός του επί χρόνια ζητούσαν βοήθεια και τώρα δικαιώνονται. Είμαι παραπληγικός από το 2008. Είχα τη γυναίκα μου. Χτύπαγε τις πόρτες του καθενός για να βρω ένα αμαξίδιο για να βγω κι εγώ σαν άνθρωπος έξω. Ανταπόκριση είδε μόνο από το σωματείο μας εδώ. Και να πήρω και την κυρία Πρόεδρο που μια φορά ανταμώσαμε. Μου υποσχέθηκε ότι θα με εξυπηρετήσει και θα μου βρει. Και ό,τι έρχεται πραγματικότητα, γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Θα μπορώ και εγώ να βγω έξω μια βόλτα να πάω και στη Λαμία. Γιατί βγήκα μετά από κάποια χρόνια στη Λαμία και δεν γνώριζα. Είμαι
Λαμιώτης και τη Λαμία δεν γνώριζα, νόμιζα ότι ήμουν ξένος. Σήμερα δικαιώνομαι, χαρικά, αλλά λυπόμουν πιο πολύ την γυναίκα μου γιατί δεν ήθελα να κλαίει. Παρακάλεσε πολλούς και βουλευτές και δημάρχους και τα πάντα. Ψεύτες όλοι, ψέματα. Και την καλοσύνη της Προεδρίας βρήκαμε μονάχα στο δικό μας σωματείο.